Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα το δελτίο ειδήσεων του Capital. Πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο η παρουσίαση των νέων στεγαστικών σχεδίων, πολεοδομικών, κινήτρων και επιδομάτων για στήριξη των κατοίκων της Υπαίθρου, των ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξήγηλε σήμερα δύο νέα στεγαστικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την πολιτική στέγαση της κυβέρνησης. Στόχος, η οικονομική στήριξη των κατοίκων κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές, για απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, συντείνοντας ταυτόχρονα στην τόνωση και αναζωογόνηση αυτών των περιοχών. Το πρώτο είναι το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, το οποίο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου σχεδίου, που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με δαπάνη 6,5 εκατομμυρίων. Το νέο σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες κοινότητες, καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά κοινότητες. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων. Η οικονομική βοήθεια σε μονήρια άτομα, ζευγάρια αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και 55.000 ευρώ, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι 15.000 ευρώ στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών, όπως για παράδειγμα τείχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι 10.000 ευρώ για άτομα με αναπηρίες. Το δεύτερο σχέδιο είναι το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών Υπαίθρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει τη στεγαστική πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες και όλη την Ύπαιθρο που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο σχέδιο. Με το νέο αυτό σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 κοινότητες, με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και 20.000 ευρώ για οικογένειες 4 ατόμων και άνω και μέχρι 15.000 ευρώ για μονήρια άτομα και οικογένειες μέχρι 3 άτομα. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και για τα δύο στεγαστικά σχέδια οριστήκε 1η Μαρτίου με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου. Πέραν από αυτά τα δύο σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθρηστικά να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονή στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους. Μέτρα τα οποία εμπλουτίζουν και ενισχύουν σημαντικά την ευρύτερη αναπτυξιακή και στεγαστική πολιτική που ευρίσκεται σε ισχύ, με στόχο να αντιμετωπιστεί ακόμη πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Υπαίθρου, είπε στην ομιλία του ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Την ίδια ώρα ο κύριος Νουρίς είπε πως τα νέα σχέδια έχουν επίκεντρο τον άνθρωπο αλλά και τον τόπο. Μέτρα τα οποία εμπλουτίζουν και ενισχύουν σημαντικά την ευρύτερη αναπτυξιακή αλλά και στεγαστική πολιτική που ευρίσκεται σε ισχύ, με στόχο πάντοτε να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των υποαναφορά περιοχών. Με την σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων, φιλοδοξούμε να καταστήσουμε στο ορατό μέλλον τις περιοχές που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζαμε ως μειονεκτούσες σε σύγκριση με τις αστικές ή παράλληλες περιοχές της χώρας, σε ελκυστικούς τόπους μόνιμης διαμονής για νέες οικογένειες, αλλά και επενδυτές και επιχειρηματίες, ενώ την ίδια ώρα να αναστρέψουμε το κλίμα στιφιλίας και να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εντός μάλιστα του τρέχοντος έτους, θα επεκταθεί η εθνική στρατηγική έτσι ώστε να περιληφθούν και οι ορεινές κοινότητες των επαρχιών Πάφου και Λάρνακας. Στόχος και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις παραμονής του αγροτικού πληθυσμού, του πληθυσμού των ορεινών κοινοτήτων, των δοκιμαζομένων περιοχών ή στις πατρογονικές τους εστίες. Να ανακόψουμε επιτέλους το κύμα αστιφιλίας που παρακαιρείται. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων.
Αυτές τις προοπτικές, επιτρέψτε μου να πω ότι συζητήσαμε και με κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και μέσα από τον διάλογο τα σχέδια εμπλουτίστηκαν με πρόσθετες ιδέες και παροχές. Το Υπουργείο Εσωτερικών εξαγγέλει σήμερα δύο νέα στεγαστικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν την πολιτική στέγαση της κυβέρνησης. Το πρώτο σχέδιο είναι το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης των ορεινών ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, το οποίο αποτελεί την βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή το 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με μια δαπάνη συνολικά 6,5 εκατομμυρίων. Καλύπτει πλέον 258 κοινότητες συνολικά. Το δεύτερο σχέδιο είναι το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης συγκεκριμένων περιοχών της Υπαίθρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει την στεγαστική μας πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες και σε όλη την Ύπαιθρο που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο σχέδιο. Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί και με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθρηστικά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους. Με το σχέδιο αυτό παραχωρείται ένα ελάχιστο ετήσιο επίδομα 400 ευρώ στους μόνιμα διαμένοντες 40 χιλιόμετρα από αστικό κέντρο, τουλάχιστον, με το επίδομα αυτό να αυξάνεται κλιμακωτά, αναλόγως της απόστασης από το αστικό κέντρο, φτάνοντας μέχρι και τα 600 ευρώ. Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αυτών των αιτήσεων για το συγκεκριμένο σχέδιο ορίστηκε η 2 Απριλίου του 2021. Το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά και την σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για μια έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων μέσα από τον κατάλογο των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δημιουργεί γραφείο στήριξης αιτητών. Ο τόπος μας ανέκαθεν, από ανέκαθεν, στηριζόταν και στηρίζεται στη μεσαία τάξη. Το πρώτο από τα δύο σχέδια παρέχει την δυνατότητα αύξησης του ζωτικού χώρου καταστημάτων, είτε εμπορικής είτε γραφειακής χρήσης, επιτρέποντας τη μετατροπή του μεσοπατώματος του σε μια κύρια χρήση μέχρι και κατά 40 τετραγωνικά μέτρα. Το δεύτερο σχέδιο μειώνει το τίμημα εξαγοράς των απαιτούμενων χωροστάθμευσης από 50 μέχρι και 70% ανάλογα με την συγκεκριμένη περιοχή. Πυρετώδεις είναι οι προσπάθειες για την αποκατάσταση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία Μηδία στην Ελλάδα. Πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα και κατά συνέπεια χωρίς θέρμανση. Συνεργεία του στρατού και της πυροσβεστικής επιχειρούν στην Αττική και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας που την Τρίτη βίωσαν το ξέσπασμα της κακοκαιρίας Μύδια με χιόνια και παγετό. Το ξημέρωμα της Τετάρτης βρήκε τη χώρα σε σαφώς καλύτερη κατάσταση, ωστόσο είχε προηγηθεί ένα πολύ δύσκολο βράδυ, ειδικά στις βόρειες περιοχές της Αθήνας που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, άρα και χωρίς θέρμανση. Κάποιοι μάλιστα κατέφυγαν στα αυτοκίνητά τους για να φορτίσουν το κινητό τους και για να ζεσταθούν. Από το πρωί δεν έχουμε ρεύμα. Εγώ προσωπικά δουλεύω στο νοσοκομείο, θέλω να έχω μπαταρία στο κινητό γιατί πρέπει να επικοινωνήσω για να πάω για δουλειά μετά. Αυτή τη στιγμή φορτίζω το κινητό, έχει και κρύο στο σπίτι, ζεσθενόμαστε λίγο στο αυτοκίνητο, τι να κάνω. 12 ώρες χωρίς ρεύμα είμαστε και πάμε για παραπάνω. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για ένα πολυμέτωπο φαινόμενο, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι τα περισσότερα προβλήματα θα έχουν διευθετηθεί μέχρι το βράδυ της Τετάρτης. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι το ζήτημα της αποκατάστασης ηλεκτροδότησης, το οποίο έχει υποστεί συντριπτικές ζημιές, μια και εκατοντάδες δέντρα έχουν πέσει, έχουν συμπαρασύρει τα δίκτυα και ταυτόχρονα, ειδικά στο βόρειο και ανατολικό κομμάτι της Αττικής, οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Σήμερα, μέχρι αργά το βράδυ, η συντριπτική πλειονότητα των βλαβών θα έχουν αποκατασταθεί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Σε αυτό το διήμερο είχαμε περί τις 84-85 βλάβες σε κεντρικούς κορμούς που λέμε τροφοδοσίας με στάσεις, όπου 42-43 έχουν αποκατασταθεί και μένουν οι υπόλοιποι 42-43. Όσον αφορά στις μεταφορές, η Αθηνών Λαμίας άνοιξε και πάλι από τις 7 το πρωί, ενώ ισχύουν κατά τόπους απαγορεύσεις ή και υποχρεωτική χρήση αλυσίδων. Ως προς τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού, όσοι αναβλήθηκαν λόγω της κακοκαιρίας θα επαναπρογραμματιστούν άμεσα.
Η επιδημιολογική εικόνα των διαφόρων χωρών επαναξιολογήθηκε από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδονοσημάτων ως προς την νόσο COVID-19 και ως αυτού υπάρχουν αλλαγές για αφίξεις στην Κύπρο με νέα κατηγοριοποίηση χωρών. Συγκεκριμένα οι διαφοροποιήσεις είναι οι ακόλουθες και θα έχουν ισχύ από τις 19 Φεβρουαρίου. Η Ταϊλάνδη από την κατηγορία Α μετακινείται στην κατηγορία Β. Η Ρουάντα από την κατηγορία Β μετακινείται στην κατηγορία Γ. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τροποποιημένη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερομηνία 28 Ιανουαρίου, στη λίστα ασφαλών τρίτων χωρών δεν περιλαμβάνονται οι χώρες Αλγερία, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ουρουάη και Ιαπωνία. Η Επίτροπος Αρμόδια για την Υγεία Στέλλα Κυριακίδου υπέγραψε την σύμβαση για την αγορά επιπλέον 200 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου κατά του κορονοϊού, το οποίο παρασκευάζεται από τις εταιρείες BioNTech και Pfizer, με δυνατότητα απόκτησης ακόμα 100 εκατομμυρίων δόσεων και η οποία είχε παρουσιαστεί από την Κομισιόν στις 8 Ιανουαρίου. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη δυνατότητα να αγοράσει έως και 600 εκατομμύρια δόσεις του συγκεκριμένου εμβολίου, το οποίο ήδη χορηγείται σε ολόκληρη την Ένωση. Οι επιπλέον δόσεις θα αρχίσουν να παραδίδονται το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και όπως σημειώνει η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποκτήσει ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων, τα οποία βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. Προς την κατεύθυνση να καταργηθούν οι παγκύπρες εξετάσεις και η εισδοχή των τελειόφυτων μαθητών στα πανεπιστήμια, έτσι να γίνεται με τις εξετάσεις τετραμήνων, στρέφεται το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ξέρετε, το 2022, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, είναι η πρώτη χρονιά όπου οι εξετάσεις θα διαχωριστούν σε εξετάσεις πρόσβασης, δηλαδή προς τα πανεπιστήμια, και εξετάσεις απόλυσης για τα παιδιά εκείνα που δεν επιθυμούν εισδοχή σε πανεπιστήμια, αλλά θέλουν να πάρουν ένα αναπολυτήριο. Ο Υπουργός χτες μας επανέλαβε αυτά που είδαμε και πριν μερικές μέρες στον τύπο, ότι το Υπουργείο προσανατολίζεται να καταργηθούν οι πανκύπριες εξετάσεις και το κριτήριο για την εισδοχή των παιδιών στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας να είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων των 2 τετραμήνων. Εμείς ακούσαμε τις θέσεις του Υπουργού, ακούσαμε τα επιχειρήματα του και από την πλευρά μας θέσαμε τους δικούς μας προβληματισμούς στα δικά μας επιχειρήματα και αναμένουμε να μας επιδοθεί και γραπτός αυτόν το θέμα ξεκάθαρα, ώστε να μπορούμε να τοποθετηθούμε. Με νέα δυναμικά μέτρα ετοιμάζεται να προχωρήσει η βιομηχανία της εστίασης για να εκπέμψει για ακόμα μια φορά την ισχυρή απέτησή της για πλήρη επαναλειτουργία των κέντρων εστίασης. Τα μέτρα αυτά τα οποία εξαγγέλνουμε δεν είναι απειλή, είναι μια προσπάθεια, θα έλεγα, να βγάλει προς τα έξω η βιομηχανία όλη αυτή την απόγνωση που βρίσκεται, ώστε η πολιτεία να στρέψει με τη μέγιστη σοβαρότητα το βλέμμα της προς την κατεύθυνση της βιομηχανίας των κέντρων αναψυχής. Οπότε είναι και συμβολικά, θα έλεγα, αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει, ειδικά αυτό το μέτρο που αφορά την αναστολή της προσφοράς κατοίκων διαρροής φαγητού, που είναι και το ελάχιστο έσοδο που κάποιες επιχειρήσεις έχουν και λένε ότι το θυσιάζουν για ένα 24ωρο, ώστε η πολιτεία να ακούσει και να στρέψει και να αφουγκραστεί όλες αυτές τις ανησυχίες πλέον που υπάρχουν και απόλυτα δικαιολογημένες, θα έλεγα. Και βέβαια, όλων επιθυμεί ήταν να λειτουργήσουμε όσο πιο νωρίς γίνεται. Δυστυχώς η συγκυρία αυτή με τα καρναβάλια μας διώχνει ακόμα πιο μακριά, αλλά έχουμε θέσει και σαν όριο όμως ότι ούτε και μία μέρα μετά από τις 16 του Μάρτη δεν είναι έτοιμη η βιομηχανία να αντέξει και θα πρέπει στις 16 του Μάρτη όλοι να βάζουν τα κλειδιά για να ανοίξουν τις επιχειρήσεις. Οι νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού προκαλούν έντονη ανησυχία στην Ευρώπη, καθώς εξαπλώνονται πιο εύκολα και εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές. Στην Βόρεια Γαλλία, το 80% των κρουσμάτων αφορούν στο βρετανικό στέλεχος. Η ανησυχία εντείνεται στην Ευρώπη, καθώς οι νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού αρχίζουν να κυριαρχούν σε ολοένα και περισσότερες περιοχές. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το γεγονός ότι εξαπλώνονται πιο εύκολα και εμφανίζονται περισσότερο ανθεκτικές
θα επιτείνουν κι άλλο την διάρκεια της πανδημίας και μοιραία θα οδηγήσουν σε παράταση και τον lockdown στις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και επιχειρείται τάση την καταγραφή. Lorsqu'on pourra identifier des secteurs où il y a peut-être plus de variants, plus de COVID, évidemment, on va accentuer nos tests, on va accentuer l'alerte aux populations et on va accentuer la protection des personnes. Με σκοπό να ενισχύσουμε την προστασία των ανθρώπων. Στη Βόρεια Γαλλία έχει σημάνει συναγερμός και οι ειδικοί προσπαθούν να ανοιχνεύσουν μέσω των λιμάτων το μέγεθος της εξάπλωσης των νέων στελεχών του ιού. Ο δήμαρχος της Ντουνκέρκης ανέφερε. Σήμερα στην περιοχή της Ντουνκέρκης περίπου το 80% των θετικών κρουσμάτων αφορούν τα βρετανικά στελέχη του ιού. Και από την στιγμή που η μετάλλαξη αυτή είναι τόσο πολύ μεταδοτική, οδήγησε σε έκρηξη των κρουσμάτων στην συνολική περιφέρεια της Ντουνκέρκης. Και πλέον τα νοσοκομεία μας έχουν γεμίσει ασφυκτικά. Η βρετανική μετάλλαξη παρατηρείται στο 75% των κρουσμάτων που εντοπίζονται στην Ιρλανδία και τα αντίστοιχα ποσοστά ανεβαίνουν διαρκώς και σε άλλες χώρες, αγγίζοντας το 45% στην Πορτογαλία, το 30% στην Ολλανδία, το 27% στην Δανία. Με βάση την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με δεδομένη την αυξημένη πλέον κυκλοφορία πιο μεταδοτικών παραλλαγών του ιού, χρειάζονται άμεσες, ισχυρές και αποφασιστικές παρεμβάσεις στην δημόσια υγεία για τον έλεγχο της μετάδοσης και την διασφάλιση της ικανότητας υγειονομικής περίθαλψης. Ήδη σε πολλές χώρες δημιουργούνται περισσότερα, αλλά και ακόμα μεγαλύτερα κέντρα εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού. Την Παρασκευή κρίνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις βραδινές ώρες στην Ολλανδία. Ομάδες πολιτών έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη ζητώντας ακύρωση του μέτρου, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει νομικά ερίσματα. Την Παρασκευή θα ληφθεί η τελική απόφαση για την νομιμότητα ή μη της νυχτερινής απαγόρευσης κυκλοφορίας στην Ολλανδία. Το πρωί της Τετάρτης, Ολλανδικό Δικαστήριο απεφάνθη καταρχήν θετικά σε αίτημα ακύρωσης του μέτρου, όπως είχαν ζητήσει ομάδες πολιτών, αλλά το απόγευμα έτερο δικαστήριο ανέβαλε την εκτέλεση μέχρι την οριστική απόφαση. Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι μέσο και όχι σκοπός. Δεν έχω την ευκαιρία να το τονίζω αρκετά συχνά αυτό. Στόχος είναι να θέσουμε υπό έλεγχο τον ιό και να επανακτήσουμε άπαντες την ελευθερία μας. Αυτός είναι ο λόγος που το εφαρμόσαμε. Και αυτό δεν άλλαξε σήμερα. Η Ολλανδία προχώρησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις 23 Ιανουαρίου. Μια κίνηση που προκάλεσε βίαιες διαδηλώσεις από πολέμιους του μέτρου. Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές το πρωί μετά από πληροφορία για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε περιοχή της Λευκωσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε έξω από την είσοδο ασφαλιστικής εταιρείας στη Λεωφόρο Κένετη, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Γύρω στις 7:30 το πρωί, στην είσοδο ασφαλιστικής εταιρείας στη Λευκωσία. Και εντοπίστηκε ένα από ιδιώτη φύλακα, ο οποίος περιπολούσε εκείνη τη στιγμή στην περιοχή. Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό με εκρηκτική ύλη υψηλής ισχύως, ο οποίος είχε και δυνατότητα εξ αποστάσεως πυροδότησης, ο οποίος είχε τοποθετηθεί προφανώς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και αφού εξετάστηκε σε διάφορα επίπεδα, αποφασίστηκε η προσέγγιση και μια συγκεκριμένη διαδικασία εξουδετερώσης και ασφάλισης του, ούτως ώστε αφενός να εξουδετερωθεί με ασφάλεια και αφετέρου να προκύψουν όσο το δυνατόν περισσότερα τεκμήρια προς αξιοποίηση. Ο μηχανισμός δεν εξεράγει λόγω κάποιου προβλήματος το οποίο είχε προκύψει κατά την πυροδότηση ενδεχομένως, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε και στα πρώτα στάδια των εξετάσεων. Όμως πέραν τούτου έπρεπε να γίνει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούσαμε να το διαχειριστούμε πλέον με ασφάλεια σε επίπεδο τεχνικού. Το σημείο που είχε τοποθετηθεί, εάν εκρηγνιόταν τότε, ενδεχομένως να είχαμε και τραυματισμούς και θύματα, εάν κάποιος περνούσε από εκεί εκείνη τη στιγμή, είτε με το αυτοκίνητο είτε πεζός. Γιατί αντιλαμβάνεστε, ήταν κοντά σε κύριο δρόμο, μερικά μέτρα από τον κύριο δρόμο και 1-2 μέτρα από το πεζοδρόμιο. Υποκράτηση τέθηκαν δύο πρόσωπα ηλικίας 73 και 46 ετών σε σχέση με την υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας στρατιωτικού τύπου αμυντικής υψηλής ισχύως
έξω από κατοικία ιδιώτη ιατρού στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η σύλληψη των δύο προσώπων έγινε σήμερα μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψής τους. Τα δύο πρόσωπα μεταφέρθηκαν στα γραφεία του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Πάφου, όπου ανακρινόμενα αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη με την υπόθεση. Στο μεταξύ, μέλη του ΤΑΕ Πάφου συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων με την υπόθεση, ενώ η αστυνομία αποδίδει τα κίνητρα των δραστών σε οικονομικές διαφορές. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στο χτίριο και εκτεταμένες ζημιές στο όχημα του παραπονούμενου, που ήταν σταθμευμένο στο ημιπόγειο χώρο στάθμευσης, ενώ ακόμη ένα δεύτερο όχημα που ανήκει στην ίδια οικογένεια υπέστη ελαφριές ζημιές. Την σεξουαλική παρενόχληση και τις απειλές που υπέστη ενώ υπηρετούσε στην Εθνική Φρουρά, κατήγγειλε η Μυρτό Παπαζοκράτου σε εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Η κυρία Παπαζοκράτου, μιλώντας στο κανάλι Europe 1, στην παρουσία δικηγόρου της και εξιστόρισε όσα έζησε, έδωσε λεπτομερή περιγραφή των όσων ισχυρίζεται ότι υπέστη, επισήμανε ότι όταν έσπασε τη σιωπή της δέχτηκε πόλεμο και απειλές κατά της ζωής της, ενώ απολύθηκε από την Εθνική Φρουρά και αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στην Ελλάδα, προκειμένου να βρει δουλειά για να μπορέσει να ζήσει. Το πρώτο περιστατικό κατά τον ισχυρισμό της σημειώθηκε το 1999. Η δεύτερη περίπτωση και πάλι κατά τον ισχυρισμό της σημειώθηκε το 2010. Η ίδια καταγγέλει ότι όλες οι προσπάθειές της για καταγγελία έπεσαν στο κενό. Η δικηγόρος της ανέφερε πως θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε επικοινωνία που είχαμε με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας Χρήστο Πιερή, μας διευκρίνησε πως η υπόθεση του 2010 έχει διερευνηθεί εις βάθος δύο φορές και διαφάνηκε ότι δεν ευσταθούσαν οι καταγγελίες γι' αυτό και θεωρείται κλειστή. Όσον αφορά τις υποθέσεις για τις οποίες αναφέρεται η κυρία Παπαζοκράτου του 1999, δεν υπάρχουν στην Εθνική Φρουρά και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη πουθενά τέτοια καταγγελία, ενώ σε σχέση με ενδεχόμενη προσφυγή της γυναίκας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κύριος Πιερής εξέφρασε την ετοιμότητα της Εθνικής Φρουράς να συνεργαστεί πλήρως. Επεισοδιακές αντιδράσεις στην Ισπανία μετά τη σύλληψη του ράπερ Μπάμπλο Χασέλ. Ο Ισπανός ράπερ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 9 μηνών για τις κατηγορίες της προσβολής του στέματος και της εξύμνησης της τρομοκρατίας. Μπάμπλο Χασέλ στην Ισπανία πυροδότησε βίαιες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ο Χασέλ είχε ταμπουρωθεί μέσα σε πανεπιστημιακό κτίριο μαζί με υποστηρικτές του, που όπως και αυτός υποστηρίζουν ότι η δίωξή του αποτελεί επί της ουσίας δίωξη κατά της ελευθερίας του λόγου. Ο 32χρονος ράπερ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 9 μηνών για τις κατηγορίες της προσβολής του στέματος και της εξύμνησης της τρομοκρατίας. Συνελήφθη έπειτα από 24 ώρες από τη στιγμή που οχυρώθηκε στο Πανεπιστήμιο της Γέιδα. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες τα ξημερώματα και τον συνόδεψαν εκτός του κτηρίου της Πριτανίας. Η ενέργειά του ήταν η τελευταία του προσπάθεια να αποφύγει την ποινή του και να προσελκύσει περαιτέρω προσοχή στην υπόθεσή του. Μεταξύ όσων έχουν ταχθεί στο πλευρό του περιλαμβάνονται ο σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ και ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ. Η κυβέρνηση πάντως προαναγγέλει ότι θα καταργήσει τις ποινές όπου εμπλέκεται θέμα ελευθερίας της έκφρασης. Θεωρούμε πως σε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν από την ελευθερία του λόγου και δεν ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, η ποινική αντίδραση του κράτους με στέρηση ελευθερίας είναι μια αντίδραση που δεν αρμόζει στο πλαίσιο των ελευθεριών μιας δημοκρατίας. Ο Χασέλ έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί τουλάχιστον 4 φορές για επιθέσεις και για δηλώσεις του περί ανάγκης ένοπλης αντίστασης. Η ποινή που προσπάθησε τώρα να αποφύγει του είχε επιβληθεί το 2018 με αφορμή ένα τραγούδι του που καταφερόταν εναντίον του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος και 64 αναρτήσεις του στο Twitter. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μία προσφορά της Total Care. Η Total Care συνεχίζει μαζί σας για την καταπολέμηση της πανδημίας, την προστασία της οικογένειας, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων και του επαγγελματία. Μια ανεπανάληπτη προσφορά για περιορισμένο χρόνο. Με μόνο 59,99 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, παίρνετε ένα θερμόμετρο χωρίς επαφή υψηλής ποιότητας, δύο αντισηπτικά gel 500 ml, 50 ιατρικές μάσκες τύπου 2R παιδικές ή ενηλίκων με δίκτυο προστασίας πέραν του 98% και δώρο δύο αντισηπτικά υγρά άμεσης δράσης χεριών και σώματος 65 ml. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2237 1122. Δωρεάν παράδοση Παγκύπρια. Η προσφορά που σας καλύπτει και σας προστατεύει. Total Care. We care.
Το καιρό φέρνει κοντά σας το πρώτο δίκτυο 5G στην Κύπρο από τη Cita Mobile Vodafone. Με το πρώτο δίκτυο 5G στην Κύπρο από τη Cita Mobile Vodafone, το μέλλον είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Το μέλλον συναρπάζει. Ready, Cita Mobile Vodafone. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 3 βαθμούς εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 6 στα υπόλοιπα παράλια και στους μείον 6 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που από αργά το απόγευμα και το βράδυ θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα βόρεια παράλια. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε αμέσως μετά την εκπομπή Προσωπικότητες με τον Άγγελο Ιακωβίδη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.